Άκου τώρα να δεις. Πρώτον, θα μας πεις το όνομά σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ονομάζομαι Ιωάννα Φουρτάκα. 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 Ιωάννα, πρώτα όταν πάτησε το κουμπί ο Πάνος και έκανε όλο το παιχνίδι, γύρισε στο πάνω στην παρτιτούρα. Ήταν ένας πόλεμος πάνω σε παρτιτούρα. Και όταν γύρισα εγώ με παρέα και το αγόρι και έδειξε στον πάνω και λέω νάτο, το έχασε το παιχνίδι. Όμως εγώ από μικρή το είχα το μικρόβιο, παρέα με τα αγόρι μου να παίζω στο ηρώδιο. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Τίποτα δεν είναι. Είναι σίγουρο. Όχι βέβαια. Φοβάμαι πάρα πολύ να σε διεκδικήσω γιατί ξέρεις καμιά φορά ήρθε τόσα σήματα ότι θα πας στον πάνω. Θέλω να με διεκδικήσεις. Μα θέλω να με διεκδικήσεις. Θέλω και εσύ να με διεκδικήσεις. Εγώ θέλω να κλάψω τώρα γιατί γίνανε έτσι όλα τα πράγματα. Όχι, όχι. Δεν θέλω πανικό. Αρχικά. Να μην πάθω. Όχι. 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 Θέλω διεκδίκηση. Ο Πάνος όμως δεν έχει πει τίποτα. Δεν τον άφησα. Ξέρω. Πάνω λεφρίαμπος λοιπόν. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έφερες αυτό το υπέροχο τραγούδι που έχει γράψει ο φίλος μου ο Σπύρος ο Γραμμένος. Έχει τραγουδήσει η υπέροχη Μιρέλα Υπάχου. Η αλήθεια είναι ότι ενώ ήσουν πάρα πολύ άνετη, είχες και βάλει και την κίνηση μέσα στο τραγούδι, υπήρχε το άγχος το οποίο δεν σου άφηνε να είσαι απόλυτα σταθερή. Οι νότες εκεί ήτανε, αλλά ακουγόταν η ανάσα η οποία... Καταλαβαίνω απόλυτα. Σε κάποιες καταλήξεις κατάλαβα ότι κάπου δεν ήμουν σταθερή. Τονικά και εγώ με άκουσα ότι ήμουν σωστή, δεν ξέρω, εσείς ακούτε καλύτερα προφανώς. Αλλά μόλις σε είδα να γυρνάει η καρέκλα, τα χάσα. Γιατί ήταν και άδεια. Ήταν τέτοιο. Γύρισε άδεια στην αρχή. Λέω πού πήγε. Κοίτα, η Ιωάννα, η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο Πάνος, αλλά από την άλλη, έβρισε μια μεγάλη χαρά. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι εδώ πέρα, δηλαδή, αν είχαμε κόσμο μέσα στο στάδιο, ο κόσμος θα ακολουθούσε με το ρυθμό. Τι άλλα τραγούδια λες? Λέω παλιό λαϊκό. Mm-hmm. Έντεχνο. Συνήθως τραγουδάω, κινούμε σε αυτό το ρεπερτόριο. Οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραίο ρεπερτόριο είναι και αυτό. Πρόσφατα έχω πει και ένα Latin κομμάτι που πειράζουμε με τους μουσικούς που συνεργάζομαι παλιά κομμάτια και τα διασκευάζουμε σε Latin στυλ και τα λοιπά. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Άρα μας λες ότι είσαι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Ναι, ναι, ναι. Που έχεις το δικό σου συγκρότημα. Ναι, κάνω live εμφανίσεις. Λοιπόν, να σε βοηθήσω από τώρα. Είτε έρθεις στη διά μου ομάδα, είτε έρθεις στην άλλη ομάδα. Η μπάντα, είπες, δεν έχει όνομα. Όχι. Είναι χωρίς όνομα. Είναι πολύ καλή η μουσική, γιατί για να παίζεις Latin πρέπει να το έχεις. Συνεργάζομαι με αρκετούς μουσικούς και είναι όλοι εξαιρετικοί. Λοιπόν, αλλά επειδή προσεγγίσουμε με ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή, μην είμαστε και βγαίνουμε και λέμε ότι έχουμε την καλύτερη μπάντα. Θα τους ονομάσεις ΨΕΚ. ΨΕΚ. Ψιλοεντάξει καλλιτέχνες. Οκ. Λοιπόν, μονός λοιπόν. Ναι. Τώρα όσον αφορά για τις διασκευές Latin, έχω μια τρομερή ιδέα, την έχω χρόνια τώρα. Ο δίσκος θα λέγεται Μετανόηση. Μετανόηση. Ναι, μετανόηση. Όχι μετάνοια, μετανόηση. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Θα κρατάμε τα τραγούδια όπως έχουν, ακριβώς, δηλαδή, τον στίχο. Ωραία. Δεν θα το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Απλά θα παίρνουμε το στίχο και θα βγάζουμε μια ερμηνεία στα ελληνικά. Ας πούμε, Άγια Γιαγιά Γιαγιά Πουέρτο Ρίκο, το οποίο μιλάει για μια Άγια Γιαγιά, okay, η οποία έφευγε για. Ωραία. Και μας χαιρετούσε για Πουέρτο okay Ρίκο. Οπότε είναι Άγια Γιαγιά Γιαγιά Πουέρτο Ρίκο. Τέλεια. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ιωάννα. Παρακαλώ. Μετά από όλα αυτά που είχε ο Πάνος, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Υποκλίνομαι πάνω. Πες μου τώρα τι να πω εγώ στο κορίτσι. Ιωάννα, θέλω να έρθει στην ομάδα μου. Λοιπόν, έχω αποφασίσει. Ναι. Θα πάω στην ομάδα.
του Πάνου. Δεν είπα εγώ. Στην παρτιτούρα πάνω. Την παρέχει το αγόρι. Και τι ωραία που θα περάσουμε. Κάμισε τους παραβέγια. Την ψηλιάστηκα εγώ. Ούτε μου! Μπράβο σου. Μη ζητάς συγγνώμη, κορίτσι μου, ο δικός σου χρόνος είναι εδώ. Εγώ πλέον, από εδώ και από το εξής, επέλεξες έναν υπέροχο coach. Εγώ θα σε χειροκροτάω. Καλή επιτυχία. Μπράβο, Ιωάννα μου. Μπράβο.